δικαστήριο και σε λίγο βγαίνει η απόφαση μιας πολύκρωτης υπόθεσης. Της υπόθεσης της δολοφονίας του Γιακουμάκη, Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Της δολοφονίας... Τώρα στο συγκεκριμένο δικαστήριο το οποίο παρακολουθούμε και είδαμε και τη συνταγή του αφορά 9 συμφοιτητές του Βαγγέλη Γιακουμάκη για την κατηγορία της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης η οποία προήλθε από τις μαρτυρίες όλων συμφοιτητών του Γιακουμάκη. Αυτοί οι άνθρωποι από κάποια βίντεο τα οποία είδαν στο φως της δημοσιότητας και τώρα δικάζονται για το συγκεκριμένο αδίκημα. Για τον θάνατο του. Η δολοφονία έχει να κάνει με μια ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί κατά γνώστων, έτσι, μια έρευνα που η οποία γίνεται η έρευνα και ακριβώς. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι άλλο δικαστήριο. Έχει να κάνει με τα βασανιστήρια τα οποία δεχόταν ο Γιακουμάκης και έχεις απόλυτο δίκιο, δικηγόρε μου. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τα Γιάννενα. Εκεί βρίσκεται η Στέλλα Παπαθανασίου. Καλώς ήρθατε από Γιάννενα. Πριν από λίγο, Τατιάνα, έχουμε την απόφαση τελικά σε αυτή την πολύκρωτη υπόθεση της δίκης των 9 κριτικών για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Να σας πω καταρχάς ότι η πρόταση του εισαγγελέα για τους 3 ανήλικους κατηγορούμενους ήταν κοινοφελής εργασία στο Ηράκλειο διάρκειας 150 ωρών, ενώ για τους ενήλικες 42 φυλάκισης και αθώωση του κατηγορημένου που προχθές στην πρότασή του είχε ζητήσει ο εισαγγελέας, καθώς δεν είχε αποδειχθεί ότι πρέπει να οδηγεί κατά αυτά σχετικά με τη δόση του εισαγγελέα. Πώς είναι η ανήλικη? Ποινή φυλάκη αρχικά. Συγγνώμη, πώς είναι, Στέλλα μου? Τρεις. Άρα είναι τρία τα παιδιά που τότε ήταν ανήλικα όταν τελέστηκαν οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται. Και για τα ανήλικα έχει η πρόταση του εισαγγελέως είναι να προσφέρουν κοινοφελή εργασία για κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά σε πόσους μήνες είπες? 150 ωρών κοινοφελής εργασία του Ηρακλείου, 150 ωρών. Και πάμε τώρα στην έδρα. Τι είπε και η έδρα? Η ενήλικη, η έδρα είπε 42 μήνες ποινή φυλάξης. Είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Να μας πει συνάδελφος την απόφαση αυτή, του δικαστηρίου. Έτσι? Μάλιστα. Να μας πεις την απόφαση του δικαστηρίου, άμα είναι... Και πάμε στην απόφαση του δικαστηρίου. Αρχικά η έδρα ανακοίνωσε πριν από 10 λεπτά 36 μήνες ποινή φυλάκισης στους ενήλικες και στους ανήλικες κοινοφελής εργασία 150 ωρών. Να σας πω ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα... Αθώθηκε ο ένας εκ των 9 ή όχι? Αθώθηκε ο ένας εκ των 9... Ο ένας εκ των 9, όπως είχε προτείνει προχθές ο εισαγγελέας. Δημιουργήθηκε μία ένταση ανάμεσα στους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων για το αν η ποινή θα είναι με αναστολή ή όχι. Ο εισαγγελέας, παίρνοντας το λόγο, απέρριψε τους ισχυρισμούς των συνηγόρων περί εφηβικότητας των παιδιών, περί προτέρου εντύμου βίου και ζήτησε η ποινή να μην έχει χαρακτήρα ανασταλτικό. Εκεί διεκόπη για 5 λεπτά το δικαστήριο και πριν από λίγο με την οριστική απόφαση. Για τους ενήλικες 3 χρόνια, χωρίς αναστολή, αλλά η ποινή γίνεται εξαγοράσιμη. Ζητούμε συγγνώμη. Η ποινή εξαγοράσιμη 5 ευρώ την ημέρα, αλλά με ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση, στο εφετείο. Και αναφορικά με τους 3 ανήλικες, ισχύει αυτό που σας είπα νωρίτερα. Κοινοφελής εργασία 150 ώρων στο Ηράκλειο. Εντάξει, άρα λοιπόν, Τατιάνα, να πούμε ότι καταδικάστηκαν οι 8 από τους 9 συμφοιτητές του Βαγγέλη Γιακουμάκη για όσα πλέον... Του προκάλεσαν, να το πούμε, δεν φέρεται να του είχαν προκαλέσει στη φοιτητική ζωή την οποία έχει αυτό το παιδί τα Γιάννα. Είναι μια μεγάλη ποινή. Δεν είναι τα 3 χρόνια, δεν είναι και μικρή ποινή για ένα πλημέλημα. Είναι μια μεγάλη ποινή. Η ισότητα με τα 5 ευρώ την ημέρα μπορεί να είναι και λίγο μεγάλο, έτσι να είναι λίγο πιο τιμωρητικό. Είναι μεγάλη.